Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλά Χριστούγεννα να έχει όλος ο κόσμος. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν να έχουμε και να είναι ευλογημένο το νέο έτος που περιμένουμε. Να είναι ευλογημένο γιατί τα προηγούμενα ήταν μόνο κατάρα. Και αυτό είναι, αντιλαμβάνεται κανείς, ένα σχήμα λόγου. Καταραμένα έτη ήταν. Α, για μας. Για αυτούς που έχασαν ζωές, τι ήταν. Τρισκατάρατα. Και πού θα ρίξουμε την ευθύνη αυτή. Στον COVID. Μάλιστα. Περί διαχείρισης θα μιλήσουμε, θα πούμε κάτι. Περί κινήσεων εντελώς λανθασμένων θα πει κανείς κάτι. Θα πάρει κανείς την ευθύνη ότι όλο αυτό ήταν μία καλή μπίζνα για κάποιους. Θα μιλήσει κανείς για όλους εκείνους που καλούνται ακόμα και τώρα διευθύνων συμβούλους μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών και αρνούνται να πάνε. Θα απαντήσει κανείς σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν απεγνωσμένα το γιατί οι άνθρωποι τους να ήταν τυλιγμένοι σε ένα ζελοφάν σαν εργαλεία που χάλασαν, τα τυλίξαμε και τα πετάμε. Θα μιλήσει κανείς για κάποιες μάνες, μάλλον θα μιλήσει σε κάποιες μάνες που έχασαν τους ανθρώπους τους 40 και 30 χρονών από άλλη αιτία, αλλά βάσει της διαχείρισης και του πρωτοκόλλου έφυγαν έτσι γιατί δεν διαχειρίστηκε καλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας τις περιπτώσεις αναπερίπτωση σωστά και καλά. Θα πάει κανείς τα παιδάκια αυτά που είναι 2 και 3 χρονών να τους πει ο μπαμπάς σας, παιδάκια μου, έφυγε γιατί το κράτος ήταν ανίκανο να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Θα πάει κανείς στις μάνες αυτές, οι οποίες έμειναν με ένα παιδί 2 και 3, ανήμπορες να αντικαταστήσουν τον πατέρα, όχι ανήμπορες σαν άνθρωποι, αλλά όπως είναι αναντικατάστατη η μάνα, είναι και ο πατέρας. Ανήμπορες λοιπόν να φυτέψουν, γιατί για φύτεμα μιλάμε, την ιδέα ότι όλα καλά είναι. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν ούτε αυτές. Διότι απλά δεν μπορούν να φυτέψουν την ιδέα ότι, ξέρετε, η πανδημία έχει 7. Όλα καλά είναι, θα τα καταφέρετε. Αυτά όλα λοιπόν τα γιατί είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να απασχολούν και τους εμβολιασμένους και τους μη και γενικότερα την κοινωνία. Ποιος μιλάει όμως για την κοινωνία? Μιλάει κανείς με λόγο ουσίας? Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ισχυρίζονται ότι θέλουν το καλό μας και μιλάνε με αλήθειες? Θέλετε να πούμε αλήθειες, φίλες και φίλοι? Αυτό κάνουμε, την αρχή των εκπομπών. Πείτε μου όμως εσείς, ακούσατε ποτέ τόσους πολλούς ξαφνικούς θανάτους? Όχι. Γιατί όμως το παραδεχόμαστε μόνο εμείς και όχι ο κόσμος, ο υπόλοιπος που έχει εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση? Μήπως τελικά είμαστε ψεκασμένοι? Μήπως τελικά είμαστε άρρωστοι? Μήπως τελικά ζούμε σε ένα παράλληλο κόσμο? Θα το δούμε τώρα. Φίλες και φίλοι, μπείτε στην Prime News. Μπείτε στην Ενότητα Ελλάδα. Πηγαίνετε σε ένα δημοσίευμα που λέει Κρήτη, 5 θάνατοι έως τώρα στο ράβδισμα των ελιών και σε λεωργία. 5 καταρρεύσεις, 5 ξαφνικοί θάνατοι μέσα σε λίγες μέρες. Από τις αρχές Νοεμβρίου, μόνο στην Κρήτη,
κατέρευσαν την ώρα της σκληρής αυτής δουλειάς 5 άνθρωποι. Οι υψηλές τιμές σε συνδυασμό με τη μεγάλη παραγωγή, εδώ στην Κρήτη το λέμε βεντέμα, και την ανυπαρξία εργατικών χεριών έχουν δημιουργήσει ένα κοκτέιλ θανάτου, όπως τονίζει η Νέα Κρήτη. Η Νέα Κρήτη λοιπόν είναι μια εφημερίδα η οποία έχει την βάση της στο Κρήτη TV. Ο πρώτος θάνατος στο χωράφι, συγγνώμη, συνολικά 5 άνθρωποι λοιπόν έχουν σβήσει έπειτα από έντονη αδιαθεσία, είτε στα χωράφια που είχαν πάει για να ραβδίσουν, είτε μετά στο ελαιοτριβείο που πήγαν για να αλέσουν τις ελιές τους. Ο πρώτος θάνατος στο χωράφι έχει συμβεί το απόγευμα της 3ης, 8 Νοεμβρίου, στο Ηράκλειο, στην περιοχή Χερσονήσου, με θύμα ένα 55χρονο ελληνικής καταγωγής. Ο άνθρωπος την ώρα που ράβδιζε ένιωσε αδιαθεσία και πριν προλάβει να ζητήσει βοήθεια από τους εργάτες του, κατέρευσε μπροστά στα μάτια όλου του συνεργείου. Είχε χάσει τη ζωή του ακόμα πριν πάρουν τηλέφωνο για βοήθεια. Στις αρχές Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα το απόγευμα του Σαββάτου, 3 Δεκεμβρίου, ένας 53χρονος αυτή τη φορά, ελληνικής καταγωγής, κατέρευσε μέσα στο ελαιοργείο στην Επισκοπή Ηρακλείου, όταν πήγε να λέσει τις ελιές του. Μόλις 5 μέρες μετά, και συγκεκριμένα 8 Δεκεμβρίου, πάλι με θύμα έναν 53χρονο αγρότη, σημειώθηκε νέος θάνατος μέσα σε ελαιοργείο. Ο λόγος για τον 53χρονο πατέρα δύο παιδιών από τον Κάτω Ζαρό, το χωριό που λέγεται Ζαρός. Από τον Κάτω Ζαρό λοιπόν. Ένας δραστήριος άνθρωπος που ασχολήθηκε με το εμπόριο και ήταν πάντα ιδιαίτερα ενεργός στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τελευταίες μέρες, το πρωί της περασμένης 3ης, 20 Δεκεμβρίου, μπροστά στα μάτια του κουμπάρου του, στον ελαιόνα που ράβδιζαν, μαζί έσβησε ο 42 χρονών λιμενικός Παναγιώτης Καπετάνιος. Σε χωριό της ενδοχώρας και πληροφορίες αναφέρουν ότι έμειναν ευρώδυτοι, λέει, όλοι και προσπάθησαν να το κρατήσουν στη ζωή. Δύο μέρες μετά το περιστατικό με τον 42 χρονών λιμενικό, δηλαδή χθες, 5η 22 Δεκεμβρίου, στο χωριό Βασιλική στο Ηράκλειο, γνωστός ορθοπαιδικός, έσβησε ξαφνικά την ώρα που βρισκόταν στο λιόφυτό του και μάζευε ελιές. Πρόκειται για τον 67χρονον διευθυντή ορθοπαιδικής κλινικής του Βενιζελίου νοσοκομείου Ηρακλείου, που υπέστη ανακοπή. Φίλες και φίλοι, αυτά λέει η Νέα Κρήτη. Η Prime News όμως δεν πήρε θέση. Και δεν πήρε θέση γιατί δεν είμαστε ούτε ειδικοί, ούτε επιστήμονες, ούτε ιατροί, ούτε ερευνητές. Εγώ όμως, σαν Κυριακάκης Νίκος, θέλω να κάνω μία ερώτηση. Και αυτή η ερώτηση έχει πολλές υποερωτήσεις. Ερωτώ λοιπόν όλες και όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πάντα τη λύση και την απόδειξη του λόγου που υπογράφουν πάντα. Για πείτε μου κύριοι, τα προηγούμενα χρόνια ξέρετε πόσους ξαφνικούς θανάτους είχαμε στα λιόφυτα της Κρήτης γενικότερα και συγκεκριμένα του Ηρακλείου? Θέλετε να σας πω? Τα προηγούμενα
Τρία χρόνια, όχι δύο, τρία χρόνια, είχαμε 6 θανάτους. Τα προηγούμενα, 3 χρόνια, είχαμε 6 θανάτους στα λιόφυτα, στις ελιές. Ερωτώ, θεωρείτε φυσιολογικό το νούμερο αυτό που είπαμε τώρα, δηλαδή 5 θάνατοι σε 40 ημέρες? Οφείλεται κάπου κατά τη γνώμη σας αυτό? Εγώ προσπαθώ μια εικασία να κάνω, την οποία δεν θα την πω και ευθαρσώς, γιατί κάποιοι θα κατηγορήσουν. Θέλω όμως να ρωτήσω. Και η ερώτηση θεωρώ ότι είναι σαφέστατη. Είναι φυσιολογικό αυτό? Εσείς όλοι που υποστηρίζετε ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι όλα ήταν με ασφάλεια. Να πούμε και να παραδεχτούμε δηλαδή ότι όλοι φεύγουν επειδή δεν υπάρχουν εργατικά χέρια? Εμά, τόσο πολύ? Δηλαδή ποτέ άλλοτε δεν ζορίστηκε ο κόσμος στη δουλειά του? Μόνο τώρα, φέτος? Έτρεξαν όλοι γιατί πήγε 5 ευρώ το λάδι, να τρέξουν όλοι το μαζέψουν. Και προκειμένου να βγάλουν 5 δραχμές παραπάνω, 5 ευρώ παραπάνω, έχασαν τη ζωή τους. Αυτό μας λέτε. Δηλαδή ότι είναι χαζοί και οι άνθρωποι. Ότι πεθαίνουν όλοι διότι έχουν προβλήματα. Ψυχολογικά προβλήματα, γιατί τρέχουν να προλάβουν τις ελιές και αυτό δημιουργεί παραπάνω άγχος και πεθαίνουν άνθρωποι έτσι. Τόσο εύκολα πεθαίνουν οι άνθρωποι από το άγχος? Εγώ ήξερα ότι το άγχος μπορεί να δημιουργήσει ζάχαρο, μπορεί να δημιουργήσει άλλες ασθένειες ψυχολογικές και ψυχιατρικές, αλλά το άγχος να πεθαίνουν σε 40 μέρες 5 άνθρωποι και 6 άνθρωποι και 7 και 2 και 3 σε 40 μέρες μέσα, που δεν μπόρεσε αυτό το νούμερο να το καλύψουν ούτε τα 3 τελευταία χρόνια, δεν το ξέρω αυτό. Πραγματικά δεν το ήξερα αυτό. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα βγουν κάποιοι και θα πούν, α, ξέρετε, όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Α, ναι, όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Και να κάνω κι εγώ μια άλλη ερώτηση. Και αυτές οι παρενέργειες πότε τις καταλαβαίναμε? Με βάση τις μελέτες που έγιναν στα ίδια τα φάρμακα ή με βάση την εφαρμογή που έγιναν στα φάρμακα και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής βλέπαμε και ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν? Και κάποιοι άλλοι πάλι αμέσως θα τρέξουν να μας πούν, ναι, αλλά τα άλλα φάρμακα είχαμε την πίστοση χρόνου. Εδώ έτρεχε η πανδημία και έπρεπε να το προλάβουμε. Αυτό μου είπε η γιατρός μου εχθές. Μάλιστα. Επομένως θυσιάσαμε μία μερίδα ανθρώπων για να σώσουμε μία άλλη μερίδα ανθρώπων. Και εδώ τώρα θα πω κι εγώ στην γιατρό μου, που τη σέβομαι πάρα πάρα πολύ και το έχω αποδείξει αυτό με πράξεις, γιατί αν δεν τη σεβόμουν δεν θα ήμουν εκεί, θα ήμουν σε μία άλλη γιατρό. Θα ήθελα λοιπόν να τη ρωτήσω τώρα κι εγώ και την γιατρό μου και πολλές και πολλούς συναδέλφους της, οι οποίοι έχουν αυτό το αφήγημα. Για πείτε μου τώρα. Και αν αποδεικνυόταν ότι το φάρμακο αυτό εν τέλει είναι θάνατο σκέτος, τι θα γινόταν σε όλους αυτούς που το είχαν κάνει? Θα πηγαίνατε με τη σύριγγα να την καρφώνετε για να το πάρετε πίσω? Δηλαδή παραγγέλνεις στην καφετέρια ένα φραπέ με γάλα και μετά λες ότι δεν μου αρέσει το γάλα, βγάλε μου το γάλα από το φραπέ? Γίνεται? Γιατί αν γίνεται τότε καλά το κάνατε. Μπράβο σας. Αν δεν γίνεται όμως, να ξέρετε ότι είστε δολοφόνοι. Εν ενεργεία δολοφόνοι. Εν ενεργεία δολοφόνοι. Και θα πρέπει να μας πούν και όλοι εκείνοι οι δικηγόροι και όλοι εκείνοι οι δημοσιογράφοι και όλοι εκείνοι οι γιατροί και όλοι τέλος πάντων του συστήματος που υπερασπίστηκαν αυτή την ιδέα, τώρα τι κάνουμε? Τώρα τι κάνουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Υπάρχει κάποια λύση, κύριοι? Εσείς που προτείνατε αυτό το πράγμα, μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση παρακαλώ για το τι κάνουμε τώρα? Δεν νομίζω να υπάρξει καμία εξήγηση και καμία δικαιολογία. Επομένως, φίλες και φίλοι, αυτό το άνθρωπο που ήταν η αφορμή που κάναμε το just το σημερινό, θέλω πραγματικά να προβληματίσει, όχι κάπου προαίρετα όμως. Δεν θέλω να βάλω λόγια. Δεν θέλω να δημιουργήσω τρομολαγνία. Και ξέρετε και κάτι. Τρομολαγνία
είναι μία παρεξηγημένη και αυτή μία παρεξηγημένη λέξη. Τρομολαγνία κάνουμε όταν δεν υφίσταται κάτι και εμείς μεγαλώνουμε τόσο το πράγμα προς το χειρότερο που αρχίζει ο κόσμος να φοβάται. Εγώ λοιπόν τώρα, για όποιους με κατηγορήσουν ότι τρομολαγνώ τον κόσμο, θέλω να μου πούνε αν τα νούμερα που είπα, οι ανθρώποι που είπα και το συμπέρασμα που βγάζω είναι ψεύτικο. Πέθαναν τόσοι άνθρωποι σε 40 ημέρες από συγκεκριμένη αιτία. Έχετε ξαναδεί εσείς ανακοπές και ξαφνικούς θανάτους, τόσους πολλούς, σε 40 μέρες τόσοι άνθρωποι. 5 λοιπόν θάνατοι σε 40 ημέρες και καλά δεν γίνονται 40, είναι 38. Θεωρείτε ότι ψεύδομαι? Αν όχι, τότε γιατί εσείς οι επιστήμονες, οι καλοί επιστήμονες, δεν κάνετε μια έρευνα για ποιο λόγο τόσοι θάνατοι? Εάν βάλουμε και τους θανάτους άλλων γιατρών που δεν πήγαν στα λιόφυτα, τότε θα απογοητευτείτε και ήδη. Δεν θέλετε να ξέρετε όμως. Και δεν θέλετε να ξέρετε, διότι θα απογοητευτείτε με τα δικά σας λόγια που έχετε πει στους ασθενείς σας. Ευτυχώς είμαι τυχερός που δεν άκουσα κανένα. Είμαι τυχερός που άκουσα απλά και μόνο αυτό που είπε η λογική μου και η καρδιά μου. Και η καρδιά μου είπε το εξής πράγμα. Ούτε για χάραγμα μίλησα, ούτε για τίποτα δεν μίλησα. Εγώ στον εαυτό μου. Μίλησα μόνο για ένα πράγμα. Κάτι που σου το επιβάλλουν με πρόσχημα το καλό σου είναι μόνο για το κακό σου. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Άλλο ένα just. Τελειώνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη, την αγάπη και πάνω απ' όλα γιατί νιώθω πραγματικά ότι είστε κοντά μου. Να είστε καλά. Γεια σας.